Ακούστε να δείτε, είναι μία από τις υποσχέσεις του Δημάρχου κ. Καμπόσου και της παράταξής του για τα έργα που προχωράνε στη Νέα Κοίο. Είναι ένα από τα 5-6 έργα που θα γίνουν στη Νέα Κοίο. Είναι το γήπεδο το οποίο μετά από αρκετά χρόνια, πιστεύω είναι 40-50 χρόνια, που πηγαίνει στην κανονική του θέση. Το έχει αναλάβει μια εταιρεία η οποία έχει κάνει άλλα 8-9 τέτοια γήπεδα στην Ελλάδα και είναι πραγματικά πανέμορφα. Ευελπιστούμε και ότι εμείς θα παρουσιάσουμε εδώ πέρα ένα έργο το οποίο θα μείνει χαραγμένο στις σκέψεις των ανθρώπων. Είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο το οποίο θα έχει διαστάσεις, όπως είπε και ο κύριος Καμπόσος, 100 μάκρος με 60 πλάτος. Θα διαμορφωθεί ο χώρος κατά τέτοιο τρόπο, θα έχει 80% συνθετικό τάπητα και 20% φυσικό. Και βλέπω ότι η νεολαία το αποδέχεται με πάρα πολύ ευχαρίστηση. Ήδη προχτές οι παιδάκια, τα οποία είναι 8-9 χρονών, έκανα μια συγκινητική προσπάθεια. Δηλαδή έβαλαν το χατζηλί τους και πήραν νερό και πορτοκαλάδες για τους ανθρώπους που δούλευαν μέσα. Πραγματικά με συγκίνησαν και τους είπαν οι ανθρώποι αυτοί πραγματικά, λέει το χατζηλίκι σας, ναι λέει το χατζηλίκι μας, γιατί περιμένουμε αυτό το πράγμα να γίνει εδώ και χρόνια. Δεν θα χαλάσουμε τίποτα από τα υπάρχοντα και το γήπεδο μπάσκετ το ανοιχτό θα υπάρχει με κερκίδες το οποίο μας έχει υποσχεθεί η περιφέρεια. Θεωρώ ότι και αυτό θα γίνει πράξη. Από ό,τι είδατε σήμερα και σε άλλες παρουσίες, όπως ήταν εδώ πέρα η συνάδελφος η κυρία Σπανού, προχωράμε αντιπλημμυρικά έργα, προχωράμε ασφαλτοστρώσεις, προχωράμε πουλώσεις λάχων και ό,τι μπορούμε, γιατί γνωρίζετε ότι κάποτε τα έσοδα του Δήμου από τον κρατικό κορβανά ήταν τεράστια. Τώρα είναι ελάχιστα και προσπαθούμε με μέτρο να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε με αυτά τα λίγα χρήματα που έρχονται στο Δήμο. Αυτό ήταν το γήπεδο 5x5, το οποίο το μισό θα μεταφερθεί στο παλαιό στο γήπεδο που είναι στην άλλη άκρη του χωριού και ένα κομμάτι από αυτό θα πάει σε άλλο μέρος να δώσουμε και εκεί χαρά σε παιδιά να έχουν 5x5. Ήδη οι συνάδελφοι από χθες ήρθαν, όπως είπατε ξυλώσαμε τον τάπητα, είναι έτοιμος. Ευελπιστούμε να πούμε ότι αύριο μεθαύριο θα έχει αποσυρθεί για να μπουν οι ανθρώποι αυτοί οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο να τελειώσουν και να το αποδώσουμε μέχρι τον Ιούνιο, θέλω να πιστεύω, θα το αποδώσουμε στην νεολαία της Νέας Κοίου και σε νεολαία όλου του Δήμου Άργους Μυκηνών. Ναι, είναι ένα κομμάτι, όπως είπατε, είναι στο Φιλόδημο, είναι περίπου τις 530.000 για το γήπεδο της Νέας Κοίου και 129.000 περίπου 300 ευρώ είναι για το γήπεδο της Δαλαμανάρας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος είναι παντού, παρόλες σας λέω τις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Το χρονοδιάγραμμα δίνουν 9 μήνες αυτοί, αλλά μιλώντας με τους υπεύθυνους μου είπαν ότι θα είναι πάρα πολύ πιο γρήγορα. Εμείς ευελπιστούμε ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα να είναι και σε 9 μήνες έτοιμο, οπότε του χρόνου, τέτοιο καιρό, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, οι ανθρώποι που επισκέπτονται την περιοχή να χρησιμοποιούν αυτό το χώρο και να περνάνε ευχάριστες στιγμές, γιατί από ό,τι ξέρετε η Νέα Κοίος είναι ένα φιλόξενο μέρος, έχει φιλήσικους ανθρώπους, έχει πολλά καταστήματα που μπορούν εστίασης και διασκέδασης να τους κάνουν χαρούμενους, γιατί ξέρετε η πανδημία έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις ζωές αυτών των ανθρώπων και ψάχνουν σαν ελπίδα να βρεθούν κάπου και να περάσουν λίγες ευχάριστες στιγμές.